Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και άγιε και στους αιώνας των αιώνων. Άγιος Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και ο Κύριος πνεύματι και νύν και εις τον αφιλών αμήν. Παναγία Κυρία ελέησον ημάς. Και η λάσκη της αμαρτίας ημών. Δέσποτας χώρος της ασθενείας ημών. Άγιος και ψυχής ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και ο Κύριος πνεύματι και νύν και εις τον αφιλών αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιευτείτε το όνομά σου, θέλω τα σιγά σου, και νηστείτε θέλημά σου στον ουρανό και της γης. Τον άρτον ημών το ρηκούσιν, δώσε με σήμερον και άφησε με το φλήμα τέμον, ως και εμείς εφήμε στο φλέ της ημών. Και εμείς ενέ και σημάς του πειρασμών, αλλά ρίσ μας του πονηρού. Ότι σου εσύ η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Με τα πνευμάτων δικαίων και τελειωμένων, τα ψυχάστων δούλων σου σώτερων άπαυσον, φυλάτου να φτάσει στην μακαρία ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε, στην κατάβαυσή σου. Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται ανάπαυσον και τα σπίγα στον δούλων σου, ότι μόνος υπάρχει σατάνατος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίο Πνεύμα της, Υιό ο Θεός ημών ο κατάβασης άδει και τα σωτήνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχά στον δούλο σου σώτερα να παυσόν. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν ημών η αγνή και άκραντος παρθένος, ιδεών αφράστος κοίησας, απρέσβευε υπέρ του σωτήνε τα ψυχά στον δούλον σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός, ο Θεός μεθά σου επάξουν και ελέησον. Έτσι το μεθεπέρα να πάψουν στο ψυχό των κεκοιμένων δούλων του Θεού, πάντων των θυσιαστέντων, κατά τη μικρασιατική καταστροφή και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής παν πλημέλη μα εκούσιονται και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα ψυχάς αυτών εν θερή και αναπαύονται, τα ελέη του Θεού, την Βασιλεία των Ουρανών και άφησε τον αυτόν αμαρτιών παραπιστών το θανάτου Βασιλεί και θερήνων του σώματος του Κυρίου Δεϊθόμενου. Ο Θεός των πνευμάτων και φάσης αρκός, τον θάνατον καταπατήσας, τον διάβολο καταργήσας και ζωήν τον κόσμο δωρισάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυσον και τα ψυχάς των κεκοιμένων δούλων σου πάντων των θυσιαστέντων κατά τη μικρασιτική καταστροφή, ετώ που φωτεινό, ετώ που χλωερό, το παραψύξεως, εν θα πέδρα ότι λείπει και στεναχμός. Πάνω αμάρτημα του παραυτών πραχθένε λόγο, η έργο, η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ούκ και στην άνθρωπος σου ζήσετε και ούκ αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμος σου αλήθεια. Ότι η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των κεκειμένων του Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπουμε σε τον άρχο σου Πατρί και το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σε που αναστάσει και νεκρών και ζώντων την εξουσία ανέχουν ως αθάνατος βασιλεύς και αναστάσει και νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμογες αυτού μικρός, τον Αγίον ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, τον Αγίον ενδόξων Προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και δικαίου φίλου αυτού Λαζάρου Τρεμέρου και πάντων Αγίων, τα ψυχά σου είναι εξημώνει με τα σαν τον τούλον αυτού εσκηδές δικαίων τάξη, εγκόλπης Αβραάμ να πάρσε, με τα δικαίων συναρτημίσε, ημάς δε λύση και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αιωνία σας η μνήμη εξωμακάριστη και έμπιστα αδελφή ημών. Αιωνία σας η μνήμη εξωμακάριστη και έμπιστα αδελφή ημών. Αιωνία σας η μνήμη εξωμακάριστη και έμπιστα αδελφή ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
Ομιλία από την Έφορο επί των εκδηλώσεων του Συλλόγου Συνταχιατών Μικασιατών, ο Άγιος Μινάς, κυρία Γραφάκο Αγγελική. Αξιότιμη κύριε Αντιπεριφερειάρχε, Αντιδήμαρχε, κύριε εκπρόσωποι των δυνάμεων ασφαλείας, πανοσιολογιότατε, 93 χρόνια μετά και άντεξαν στους κατατρεγμούς, στην πείνα και στην δίψα, στην εξαθλίωση και στο κάματο της τήρας ημέρας τους, ανυπόδητοι, ψηριασμένοι και κουρελιασμένοι. Πριν λίγο νοικοκυρέοι, με την ορθοδοξία και τη λαϊκή τους παράδοση ψηλά, με τη κουλτούρα τους και τη φιλοσοφία τους για τη ζωή. Κι όταν λέει λατιμένοι από τους Τούρκους και δεν είχαν τίποτα πια, είναι πάμπολοι οι πρόσφυγες που έκρυψαν καλά στο κόρφο τους ένα εικόνισμα της Παναγίας, σώζοντάς το έως εδώ στην εθνική των πατρίδα. Πιστεύοντας πάντα πως η ημέρα της επιστροφής τους δεν ήταν απίθανη, αγαπημένοι και αθώοι στη κοινή τους μοίρα, σήκωνε ο ένας το σταυρό του άλλου, γυρεύοντας να ποριστούν τα αναγκαία, λίγο χώμα για αυτούς και τα παιδιά τους να πατήσουν και λίγο νερό να ξεδιψάσουν. Η Διδός Σωτηρίου στο βιβλίο της «Οι νεκροί περιμένουν» έγραψε: «Η προσφυγιά κίνησε και απλώθηκε σ' ολόκληρη την έκταση της Ελλάδας, σαν το ποτάμι που ξεχύλισε και έχασε τη στράτα του, σαν το πεινασμένο κοπάδι να αναζητάει βοσκή. Οι καταβλισμοί και οι περιμαντρωμένοι χώροι δεν την χωρούσαν πια και δεν την κρατούσαν. 1,5 εκατομμύριο πεινασμένα στόματα, 1,5 εκατομμύριο φτηνά χέρια, 1,5 εκατομμύριο διψασμένοι άνθρωποι για δουλειά, για ελπίδα, τριγυρνούσαν στους δρόμους της Ελλάδας με τα χέρια στις τσέπες της ανέχειας. Έβγαλε ο πρόσφυγας τη ζωή του στο πληστηριασμό της φτήνας όσο-όσο. Για ένα μεροκάματο στο εργοστάσιο, για μια χούφτα καλαμπόκι στα χωράφια. Και ακούγονταν μέχρι τα πέρατα του κόσμου το μυρολόγι μιας γυναίκας όταν εγκατέλειπε τα άγια χώματα. Αφήκαν σπίτια όμορφα, αυλές μαρμαρωμένες, αφήκαν τα περβόλια τους, τα μήλα φορτωμένα. Η μικρασιατική καταστροφή του 1922 αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα της νεοελληνικής ιστορίας. Η εκστρατεία της Μικράς Ασίας όχι μόνο δεν πρόσφερε τίποτα για την υπεράσπιση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων και της ισοτιμίας της ελληνικής μειονότητας στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, Μικράς Ασίας, για τη σωτηρία του ελληνισμού στο όνομα του οποίου άρχισε, αλλά αντίθετα στάθηκε η βασική αιτία του ξεριζωμού του από τις πανάρχαιες αιστείες του, από την προαιώνια γη του. Η ιστορική αλήθεια είναι αδυσόπιτη. Την εκστρατεία μας την επέβαλαν οι ιμπεριαλιστές με τις επεκτατικές τους τάσεις για την εξυπηρέτηση των δικών του συμφερόντων. Πλήθος αναφισβήτητα γεγονότα και μαρτυρίες το επιβεβαιώνουν αυτό. Η κυβέρνηση Βενιζέλου πίστεψε στη μεγάλη ιδέα της δημιουργίας της μεγάλης Ελλάδας των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Η πολιτική ηγεσία του έβλεπε την πρόοδο της χώρας στους επεκτατικούς πολέμους και όχι στην οικονομικο-κοινωνική ανάπτυξη της χώρας μας που το είχε τόσο πολύ ανάγκη. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι από το 1912 δηλαδή που άρχισαν έως και το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου που τελείωσε το 1918, οι Έλληνες στρατιώτες, κουρασμένοι από τους πολέμους, ήταν επόμενο να εξαντληθούν, ταλαιπωρημένοι καθώς ήταν. Προϊόντος του χρόνου, οι βλέψεις της νίκης των μέχρι την Άγκυρα απέβησαν άκαρπες. Έτσι, μετά την ήττα του στο Σαγκάριο ποταμό, άρχισε η οπισθοχώρηση, αφού τίποτα δεν προϊόνιζε την νίκη τους. Και έτσι άρχισε η προέλαση των Τούρκων. Από την πλευρά των νεότουρκων, οι ιδεολόγοι του Μουσταφάλ Κεμάλ
του υπενθύμησαν πως απειλείται θανάσιμα η ύπαρξη του τουρκικού έθνους και η μόνη σωτηρία τους θα ήταν ο ξεριζωμός του μικρασιατικού ελληνισμού, όσο βέβαια θα απέμεινε ζωντανός μετά τη λήξη του πολέμου. Τα δυτικά παράλια δοκιμάζονται από τη φρικαλαιότητα του τουρκικού φανατισμού που μεταφράζεται με τους πιο βίαιους διωγμούς. Έτσι τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1922 συντρίβονται με περίσσια τραγικότητα και για πάντα τα όνειρα του ελληνισμού στη γη της Μικρασίας. Στάχτη γίνονται πολλά χωριά και η Σμύρνη, η όμορφη ελληνική Σμύρνη, παρανάλωμα του πυρός. Και αυτά μπροστά στα μάτια των συμμάχων που έμειναν απλοί θεατές των τραγικών σκηνών του δράματος του ελληνισμού. Οι κυβερνήσεις τους έστειλαν διαταγές να μην αναμειχθούν με κανένα τρόπο. Η διπλωματία τους επεδίωκε τη νίκη του Κεμάλ για να εξασφαλίσει τα οικονομικά και πολιτικά του συμφέροντα. Ξημερώνοντας η αποφράδα ημέρα της 31ης Αυγούστου του 1922, ξημέρωσε συγχρόνως και η ίστατη μέρα της όμορφης πολιτείας, της Σμύρνης, με τους 16 Ορθόδοξους ναούς, με το σημαντικότερο το Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Φωτεινής, με την Όπερα, με σχολεία όπως η Ευαγγελική Σχολή Αρένων, με το αντίστοιχο θηλαίον των κεντρικών παρθενογωγείων και πολλά άλλα ιδρύματα που δήλωναν περίτρανα το πολιτισμό της, με τα μαγαζιά στο ΚΕ, το λιμάνι της και τα καφέ Αμάν της. Ο αέρας που φυσούσε όλες εκείνες τις ημέρες ήταν δυτικός. Σιγά σιγά άρχιζε να γυρίζει προς τα ανατολικά, όλο δυναμώνοντας. Κάτι ασήμαντο έως αδιάφορο. Και όμως, αυτό το ασήμαντο περίμεναν οι Τούρκοι για να κάψουν τη Σμύρνη. Στους πρόποδες του πάγου ανατολικά βρισκόταν η τουρκική συνοικία. Έπειτα η αρμένικη, η εβραϊκή, η ελληνική και βορεινά προς την Πούντα η λεβεντίνικη. Αν έβαζαν φωτιά όσο φυσούσε ο δυτικός άνεμος, μοιραία θα καιγόταν και η τουρκική συνοικία. Ενώ τώρα, συμπέρασμα, οργανωμένο έγκλημα λοιπόν. Οι εκρήξεις ακολουθούν η μία την άλλη και ο μαύρος καπνός απλώνεται παντού. Οι άνθρωποι αλόφρονες έπεφταν στη θάλασσα να γλιτώσουν. Ο Έντουαρ Νεριό, Γάλλος συγγραφέας, περιγράφει «Χιλιάδες δυστυχές υπάρξεις, σωρευμένες κατά μήκος της προκυμαίας, ρίχτηκαν στη θάλασσα. Σε μεγάλο μήκος του λιμανιού, εκατοντάδες πτωμάτων είχαν γεμίσει τη θάλασσα ώστε να μπορεί να βαδίσει κανείς πάνω σε αυτά. Τους επιπλέοντες τους αποτελείωναν οι Τούρκοι με ξύλα και σπαθιά. Αναρρύθμιτες οι υπάρξεις, προπάντων γυναίκες, παιδιά και γέροντες εσφάγισαν μέσα σε έσχιστες θηριωδίες». Επίσης, ο Έρνεστ Χέμινγκουέι, Αμερικανός συγγραφέας που το 1954 τιμάται με το βραβείο Νόμπελ για τη λογοτεχνία, υπήρξε πολεμικός ανταποκριτής της Toronto Star στην Ευρώπη και περιέγραψε τη μικρασιατική καταστροφή. Γράφει λοιπόν, «Το χειρότερο, είπε, ήταν οι γυναίκες με τα νεκρά παιδιά. Δεν μπορούσαμε να τις πείσουμε να μας δώσουν τα πεθαμένα παιδιά τους. Τα είχαν νεκρά ακόμα και 6 μέρες, αλλά δεν τα εγκατέλειπα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Τελικά έπρεπε να τους τα πάρουμε με τη βία». Κάπου αλλού γράφει, «Η υποχώρηση του ελληνικού στρατού ήταν μια θλιβερή υπόθεση, αλλά δεν χρειάζεται να κατηγορήσουμε γι' αυτό τον απλό Έλληνα φαντάρο. Ακόμα και όταν γινόταν εκενώσεις περιοχών, οι Έλληνες δρούσαν σαν πραγματικοί στρατιώτες. Ο Κεμάλ θα είχε μεγάλο πρόβλημα αν ήταν να τους αντιμετωπίσει στη Θράκη». Ο λοχαγός Γουιτάλ του Ινδικού Υπηκού, που βρισκόταν στην Ανατόλια ως παρατηρητής κατά τη διάρκεια του πολέμου των Ελλήνων με τον Κεμάλ, μου είπε
Οι Έλληνες στρατιώτες ήταν μαχητές πρώτης κατηγορίας. Οι αξιωματικοί τους ήταν άριστοι. Θα μπορούσαν να καταλάβουν την Άγκυρα και να τελειώσουν το πόλεμο αν δεν είχαν προδοθεί. Κατά το Hemingway, η προδοσία αυτή πήγασε και από τους συμμάχους, αλλά και από τον βασιλιά Κωνσταντίνο. Και φυσικά ο γνωστός σε όλους μας, George Horton, ο τότε πρόξενος των ΗΠΑ στη Σμύρνη, ο οποίος ήταν παρόν στα γεγονότα και τα κατέγραφε, θα γράψει. Μια από τις πιο ζωντανές εντυπώσεις που πήρα μαζί μου φεύγοντας από τη Σμύρνη ήταν το συνέστημα της κατεσχήνης που ανήκα στο ανθρώπινο γένος. Και το πιο ανατραχιαστικό. Τα άρθρα από γαλλική εφημερίδα και από τους New York Times είναι ένα ντοκουμέντο για το τι απέγιναν τα κόκαλα των σφαγιαστέντων της μικρασιατικής καταστροφής. Τι γράφουν? Το αγγλικό πλοίο ΖΑΝ μετέφερε 400 τόνους σωστών Ελλήνων από τα μουδανιά της Μικράς Ασίας εις τη Μασαλία προς βιομηχανοποίηση. Τα ιερά κόκαλα των σφαγιαστέντων Ελλήνων πουλήθηκαν λοιπόν ως βιομηχανικό προϊόν. Οι Τούρκοι τα πούλησαν, οι Γάλλοι τα αγόρασαν, οι Άγγλοι διευκόλυναν και οι Γερμανοί αργότερα μιμήθηκαν. Οποία ντροπή για την ανθρωπότητα. Τελειώνοντας, θα ήθελα να συσχετίσω και να συγκρίνω την άλωση της πόλης το 1453 με τη θηριωδία των Ελλήνων από τους Τούρκους το 1922. Η απώλεια της Μικράς Ασίας σημαίνει το τέλος 20 αιώνων ιστορίας. Το έτος 1453 σημαίνει το τέλος του Βυζαντίου. Για να δούμε τις διαφορές λοιπόν. Έπειτα από την άλωση της πόλης, ο Μωάμεθ ο Πορφυτής έδωσε άδεια στο στρατό του να λεηλετήσει, να βιάσει ή να σκοτώσει. Απαγόρευσε όμως την καταστροφή της Κωνσταντινούπολης και της Αγιάς Σοφιάς, διορίζοντας Πατριάρχη τον Γενάδιο Σχολάριο, παραχωρώντας του μάλιστα εξουσία μεγαλύτερη από εκείνη που είχαν οι Πατριάρχες των καιρών των χριστιανών αυτοκρατόρων και οι κάτοικοι παρέμειναν χωρίς να ξεριζωθεί κανένας από τις εστίες τους. Τώρα αντίθετα ο Κεμάλ, ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, με τη φωτιά, τη σφαγή, τον διωγμό, τα μαρτύρια και εδώ ας μην ξεχνούμε τα μαρτύρια που υπέστη ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος και τέλος την ανταλλαγή, κάθε τι το ελληνικό από τη Μικρά Ασία, κάθε τι το ελληνικό από τη Μικρά Ασία. Από 700.000 ομήρους που έπιασαν οι Τούρκοι, μόλις 130 μπόρεσαν να γλιτώσουν το θάνατο. Και η ελπίδα, καθώς η Θράκα έσβησε, μετανάστευσε κι αυτή μαζί με την ανθρωποθάλασσα των προσφύγων στην εθνική των πατρίδα, αφήνοντας πίσω 1.000.000 νεκρούς θύματα του Μικρασιατικού πολέμου. Το μόνο που απέμεινε λοιπόν είναι οι χαμένες πατρίδες. Και τότε τι κάνουμε εμείς εδώ? Είμαστε εδώ γιατί οι χαμένες πατρίδες είναι αλυσμόνητες. Και όταν οι μνήμες πηγαίνουν από μια γενεά σε μια καινούρια, δεν παρέρχεται ο σεβασμός στους νεκρούς μας. Στα περασμένα μεν, αλλά πολύ σημαντικά. Γι' αυτό και εμείς, με το Σύλλογό μας των Μικρασιατών και Ουταχιατών Άγιος Μινάς, θα είμαστε παρόντες. Και όταν θα τραγουδάμε τα τραγούδια και θα χορεύουμε τους χορούς τους, θα συμμετέχει και η ψυχή μας. Και θα φουσκώνει το στήθος μας από υπερηφάνεια για την καταγωγή μας και τους προγόνους μας. Ευχαριστώ πολύ. Κατάθεση Στεφάνων, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας.
διοικητής του πρώτου συντάγματος πεζικού. Ο Αντιδήμαρχος Φλόρινας. Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και πρόεδρος του Συλλόγου Καθηγητών. Ο Αστυνομικός Διευθυντής Φλόρινας. Ο Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Φλόρινας. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Προσφύγων, Κιουταχιατών και Μικασιατών Φλόρινας, ο Άγιος Μινάς. Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οργάνωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης. Αθάνατη! Αιωνία η μνήμη. Στις ψυχές μας θα ζείτε πάντα για να υπάρχει αυτή η ωραιοτάτη και όμορφη πατρίδα μας. Ας περνάμε κρίσεις, θα αντιμετωπίσουμε τα πάντα. Εμείς οι Έλληνες είμαστε περήφανοι για τη γενιά μας. Οι απογονοί μας, οι προγονοί μας, όλοι είμαστε κοντά σας και η φωνή και η ψυχή σας στις καρδιές μας. Πάντα θα ζείτε αιωνία η μνήμη σας. Σιγή ενός λεπτού. Τελετής.